Μία απλή πράξη όπως ο εμβολιασμός αγοριών και κοριτσιών στην κατάλληλη ηλικία μπορεί να προλάβει είτε να μειώσει σε σημαντικό βαθμό την εκδήλωση ασθενειών που συνδέονται με τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων. Ο ιός HPV θεωρείται υπεύθυνος μεταξύ άλλων για μια σειρά πολύ επώδυνων για τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου καρκίνων. Ο ιός των ανθρώπινων θυλωμάτων είναι υπεύθυνος για μια σειρά πολύ επώδυνων, επικίνδυνων για την υγεία αλλά και για τη ζωή του ανθρώπου καρκίνων. Και όπως όλοι ξέρουμε, ο καρκίνος δεν είναι αστείο, είναι μια σοβαρή νόσος η οποία επιφυλάσσει εκπλήξεις οδυνηρές για τον ίδιο τον ασθενή και για την οικογένειά του. Με τη δυνατότητα με ένα εμβόλιο να απομακρύνουμε τον κίνδυνο των επιπλοκών της επαφής του ανθρώπου με αυτόν τον τόσο εύκολα μεταδιδόμενο, ειδικά σεξουαλικά, ιό. Στόχος του Συλλόγου ΕΦΖΟ με τον καρκίνο είναι να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία, ιδίως τους γονείς παιδιών ηλικίας 9 έως 11 ετών, για την ανάγκη έγκαιρου εμβολιασμού. Μια κίνηση που μπορεί να τα προστατεύσει στην πορεία της ενήλικης ζωής τους. Είναι και για τα αγόρια και για τα κορίτσια, σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών. Ξεκινάει από την ηλικία των 9 ετών και πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι την ηλικία των 11 ετών. Όσο γρηγορότερα ξεκινήσει ο εμβολιασμός, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι αυτό το εμβόλιο για να προλαμβάνει όλες τις λοιμώξεις που οφείλονται στον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων και εξαιτίας αυτού και τα πολύ σοβαρά νοσήματα, νεοπλασματικά και μη, που οφείλονται σε αυτόν τον ιό. Στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, παρουσιάστηκαν τα νεότερα δεδομένα τα οποία αναδεικνύουν την ανάγκη τόσο του εμβολιασμού όσο και της τακτικής εξέτασης των γυναικών για την πρόληψη προκαρκινικών αλλοιώσεων και του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Υπάρχουν περιθώρια για αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης. Νομίζω ότι με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση θα γίνουν όλα όπως χρειάζεται. Η πρόεδρος του Συλλόγου ΕΦΖΟ με τον καρκίνο επισημαίνει με έμφαση την ανάγκη κινητοποίησης των γονέων, έτσι ώστε ο βαθμός εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών να αυξηθεί περισσότερο. Ενημερώσου, προφυλάξου, εμβολιάσου. Γι' αυτό και έχουμε απευθυνθεί στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, διότι αυτοί θα οδηγήσουν τα παιδιά τους για να κάνουν το εμβόλιο. Πιστεύω ότι μέχρι ένα βαθμό είναι ενημερωμένες, όχι όλες. Πρέπει όμως να ενημερωθεί όλος ο κόσμος, γιατί πραγματικά είναι το να αφαιρέσουμε από τη μεγάλη λίστα των καρκίνων μερικούς καρκίνους με ένα εμβολιασμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό.